Με τα ζώα, συντροφιά, με τα κατοικίδια,
οποία έσωσε από πάρα πολύ μικρή αδέσποτα. Και το συνέχισε αυτό και ήμουν και 12 χρόνια και λέω ότι στην πληροφορική ομάδα προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορώ για να εκφράσω αυτή την αγάπη μου για τα ζώα και τον πόνο τους που ένιωθα και ήθελα να το βοηθήσω. Αυτή η αγάπη μου μαζί με την αγάπη μου για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου που ήταν μετά, που ήθελα να διασφαλίσω και την υγεία τους αλλά και την ψυχούλα τους. Να έχουν επαφή με το συναισθημά τους και την συνέστησή τους και να καταλαβαίνουν τι κάνουμε στα ζώα, τι θα μπορούσαμε να μην κάνουμε και πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος. Άρχισα να ασχολούμαι πρώτα ως μαμά και μετά ήθελα πολύ, πάντα είχα το επιχειρηματικό δαιμόνιο, ήθελα να κάνω πράγματα να δημιουργήσω. Ως αποκλειστική μαμά για 5 χρόνια αφοσιάστηκα στα παιδιά μου και μετά ήθελα να κάνω κάτι που να περάσω το μήνυμα αυτό και τον τρόπο τον εύκολο να τραφείς και να ζήσεις γενικά, γιατί ο μηχανισμός είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι μόνο τρόπος διατροφής. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία, παρά μόνο θα έλεγα ότι πρέπει να ξεχάσουμε πολλά πράγματα για να θυμηθούμε άλλα πράγματα. Άρα, ξεκινώντας από τα απλά, τι να μαγειρέψεις, τι να φτιάξεις, που είναι γενικά όλα στη ζωή μας περιτριγυρίζονται γύρω από ένα φαγητό. Η πρώτη προσπάθεια ήταν να κάνω ένα vegan blog, που το ονόμασα The Vegan Fairy. Και αυτό γιατί νομίζω, μετά και όσο εξελισσόταν όλο αυτό, πιστεύω ότι μπροστά μου ανοίχθηκε ένας καινούργιος μαγικός κόσμος. Πιστεύω ότι ο βιγανισμός είναι μια μαγεία. Γιατί ανοίγει τα μάτια σου, την καρδιά σου, τα πάντα και βλέπεις και εκτιμάς και το μικρό φουλαράκι που θα είναι στο δουδάκι, άρα μόνο βλέπεις μαγεία γύρω σου. Και έτσι αισθάνομαι κάπως σαν μια μικρή νεράιδα, με το ραβδάκι σου προσπαθούσα να κάνω σαν αγιασμό μου όσο μπορούσα να κάνω. Άρα ξεκίνησα εκεί, έγραφα ό,τι προσπαθούσα στον χώρο του βιντεοδιασμού και συνταγές που έφτιαχνα για μένα και την οικογένειά μου και τα παιδιά μου, τα οποία και τα παιδιά μου είναι βίντεο και τα μεγάλωσα έτσι και με τον άνθρωπο μαζί. Κάποια στιγμή συναντήθηκα με την Αλεξάνδρα, η οποία έμενα τότε στο μαραθώνιο εκείνη στη Νέα Μάκρη και τότε συνάντησα έναν άνθρωπο που βασικά ως δασκάλα γιόγκα τη συνάντησα και εγώ ήμουν βίγκαν και εκείνη έκανε ομοφαγία, δεν ήταν βίγκαν αλλά ακολουθούσε την ομοφαγία ως διατροφή, ήταν θεόσταλτη νομίζω, ήταν για να γίνει και είχε μέσα στην πορεία της νομοφαγία την προσωπική της εξέλιξη, είχε εξελίξει και τα γλυκά, τις τούρτες νομοφαγικές και είχε και εκείνη ξεκινήσει κάπως να το κάνει σαν δουλειά αυτό, παράλληλα με ό,τι άλλο έκανε. Με τη φιλία μας που δημιουργήθηκε και τη σχέση μας, είχαμε και οι δύο την ανάγκη να βγάλουμε αυτό, να δώσουμε το μήνυμα παρά έξω, αλλά και κάτι πρακτικό που είναι το φαγητό ή το γλυκό να δοκιμάσεις και να πεις μπορείς να φας κάτι νόστιμο και να είναι και υγιεινό, γιατί το κατάστημά μας ασχολείται κυρίως με ομοφαγικά και εγώ ήμουν πάντα εξ αρχής ενάντια σε οτιδήποτε είναι κλασικά με ούτε πολύ αλεύρι, και τα τάντακες, αλλά κυρίως όλα τα μείγματα που υπάρχουν σε όλα τα κλασικά ζαχαροπλαστεία, έστω αν είναι vegan ή όχι. Άρα ανοίξαμε λοιπόν, έτσι αποφασίσαμε να βάλει ο καθένας το know-how που είχε. Έχω ασχοληθεί και με το catering 2 χρόνια, συνήθως κυρίως σε ομάδες yoga και συνδυασκαλικά που γινόντουσαν για πολλές ώρες και έπρεπε να φάνε οι άνθρωποι ανάμεσα στα μαθήματά τους. Αυτό, και πήραμε την εμπειρία μας και είπαμε θα κάνουμε μία πρώτη κίνηση. Κάναμε το Vegan Fairies, ονομάστηκε Vegan Fairies αφού μπήκε και η Αλεξάνδρα μέσα. Και ήταν, λέμε πρώτο πρότυπο, πολύ φορές πρώτο εκείνο πρότυπο, γιατί όλοι είναι πρώτα. Δηλαδή, πια μέχρι να μεγαλώσει αυτό το κίνημα, υπάρχει κάτι πρώτο σε όλα. Εμάς ήταν το πρώτο ζαχαροπλαστείο, 99% ομοφαγικό, όχι απλά στα βόρεια προάστια, νομίζω γενικά ως ζαχαροπλαστείο.
Αυτό, εξελιχθήκαμε μέσα από αυτό. Καλέσαμε κόσμο και έμαθε τις γεύσεις αυτές που πραγματικά είναι μαγικές και μπορείς να κάνεις με απλούς κουρμάδες και ξύλους καρπούς και αποτέλεσμα που μπορείς να βγάλεις. Και το αγαπητοί τώρα ξεχωρίζουμε μαζί με εμάς, όσο το αγαπήσουμε κι εμείς. Και μετά από 5 χρόνια ήρθε η ώρα να μεγαλώσει και μεγάλωσε αυτό. Η Αλεξάνδρα ακολούθησε ένα δρόμο πιο πολύ διδακτικό και της άρεσε να κάνει τα workshop και να διδάσκει. Και εγώ ήθελα να μεγαλώσω αυτό γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα που το κάνεις λίγο περιορισμένα οργανικά, φτάνει μέχρι ένα σημείο, μετά πρέπει να κάνεις λίγο ένα άλμα λίγο μεγαλύτερο για να μπορείς να βγεις σε περισσότερο κόσμο και να βγεις. Και έτσι μεγαλώσαμε το μαγαζί και έγινε ένα μαγαζί πάλι στα Βόρεια Πράσινα, στην Ελευθερία, καθιστό που έχει γλυκό, έχει βιολογικό καφέ, πάντα με φυτικά γάλατα, τα πάντα φυτικά διαδικατικά, φαγητά κυρίως ομοφαγικά ή πολύ ελαφριά κουζίνα. Και είμαστε τώρα στο 4ο μήνα λειτουργίας και είναι λίγο σαν να μηδενίσαμε, γιατί έρχεται κόσμο που δεν μας έχει ξαναγνωρίσει, παρόλο που είναι στην Ερυθρέα, είναι στα Βόρεια Κροάσια. The Vegan Fairs λέγεται και αυτό. Το εργαστήριό μας έμεινε εκεί που ήταν το παλιό μαγαζί. Και συγχρόνως δίνουμε χονδρική σε άλλα μαγαζιά. Άρα στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν 2-3 μαγαζιά τα οποία χρόνια δουλεύουν τα δικά μας κυρίως. Και έτσι στέλνουμε λίγο την Ραϊδόσκονη και πιο μακριά. Τι άλλο. Τα είπα όλα. Παραείπα. Οι αληψιές μου, vegan, vegetarian, ο
φίλος μου Αλέξης, personal trainer, χρόνια vegan. Η μία γραφίστρια έφτιαξε το σήμα. Η άλλη έφτιαξε το σπα γιατί ασχολείται με ρυθμούς, με μασάζ και όλα αυτά. Όλοι βάλαμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Εγώ βάλα τις γνώσεις μου, τις οικονομικές και το έκτισα μόνη μου αυτό. Και με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που πραγματικά το αγάπησα σαν κόνσεπτ, είτε γιατί ήταν οι ίδιοι vegan, είτε γιατί ήταν ζωόφιλοι, ήταν επειδή φλέρταραν με την ιδέα του veganισμού, αλλά δεν το είχαν αποφασίσει ακόμα, είτε επειδή εμπνεύστηκαν από όλο αυτό και πραγματικά άρχισαν να προβληματίζονται, είτε επειδή απλά εντυπωσιάστηκαν από μία αφορμή στην ουσία που γίνεται στον κοινωνικό χώρο και ήθελα να είναι μέρος αυτού του project. Είναι πολύπλοκο, αν και μικρό. Έχει 14 σουίτες, σπα, ένα μεγάλο γυμναστήριο 75 τετραγωνικά με functional training προσέγγιση, yoga sessions, προσβασιμότητα για μένα παντού, μια ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι μεγάλη. Ούτως ή άλλως στήθηκε πάνω σε τρεις άξονες. Σεβασμός στον άνθρωπο, σεβασμός στη φύση, σεβασμός στα ζώα. Η λέξη compassion είναι αυτή που μας φράζει και προσπαθούμε να είμαστε πιστοί σε αυτό. Οπότε, δεν υπάρχει ίχνος ζωικού προϊόντος στο ξενοδοχείο μας. Είτε στο φαγητό, το οποίο και για το προσωπικό βγαίνει vegan από την κουζίνα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να διαχειριζόμαστε που να είναι ζωικό. Δεν χρησιμοποιήσαμε ζωικά προϊόντα στον εξοπλισμό, το οποίο σημαίνει ότι το κάθε πραγματάκι πρέπει να το ελέγχουμε, τα κρεμικά στο σπα, τι δεν διέχουν. Το στρώμα έπρεπε να γίνει ειδική παραγγελία του Κόκομα, η οποία είναι μια εξαιρετική εταιρεία ελληνική με πάρα πολύ ωραίο προφίλ οικολογικό, αλλά δεν ήταν vegan. Είχε τριχύσα λόγου, είχε μαλλί, είχε κούκουλα. Λοιπόν, κάναμε ένα στρώμα με φύκια, με κοφίτικα, με μαμπάκι. Εξαιρετικό. Και γενικά δεν υπάρχει δέρμα πουθενά, δηλαδή τα προσέχουμε ένα-ένα που μπαίνει μέσα. Επίσης, προσπαθούμε το αποτύπωμά μας να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο στο νησί μας. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε μπαίνει μέσα ελέγχεται για το κατά πόσο είναι ανακυκλώσιμο. Από το σχεδιασμό με όσα πουλάκι που βάζει στο ντουζ, την πατονέτα, την οδοντόπιτσα, την παμπού, μέχρι όλες τις συσκευασίες, οι οποίες πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες, ανακυκλώνουμε συστηματικά για λύση πλαστικό. Βιολογικός καθαρισμός λιμάτων, που σημαίνει ότι όλα τα λίμματα καθαρίζονται με φίλτρο και φτάνουν σε ένα σημείο που με την πλήρη τεχνολογία ξανά χρησιμοποιούμε το νερό για το πότσιμα του κλίπου, ηλιακά πάνελ. Και έχουμε πάρα πολλά σχέδια που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Εγώ θέλω να βάλω τα φωτοβολταϊκά του χρόνου, προσπαθώ προς τα εκεί, είναι πολύ μεγάλη αποκρατεία. Και επίσης κομποστοποίηση και ένα δικό μας κήπο. Το οποίο θα το σχεδιάσουμε. Ψάχνω να βρω αρχαίους πόρους, ψάχνω να βρω όλα αυτά για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και το θέατρο, το οποίο βέβαια έχει ανάγκες πολύ μεγάλες. Ένα έχει το δικό σας προστάνευμα. Ακόμα όχι, έχουμε ένα κήπο φτιάξει το οποίο το χτίζουμε το νερό αυτό, αλλά είμαστε πολύ καινούργοι. Ανοίξαμε τον Ιούλιο του 20 μέσα στον κορονοϊό. Οπότε έχουμε κάνει μία σεζόν δεμή και τώρα δύο μήνες ανοίξαμε το 20, 4 το 21 και τώρα είναι ουσιαστικά η πρώτη σεζόν που ορκίζουμε αν δεν γίνονται οι υποδότες. Αυτό που είναι δουλειά, δηλαδή εντάξει, κανονίζω. Τι προσπάθω.
στον τρόπο που κάνει. Με την επέκταση θα γίνουν όλα. Ναι, με την επέκταση. Θα επεκταθούμε, θα φτιάξουμε άλλα λίγα δωμάτια, οριακή εκπαίδευση. Οι υποδομές που έχουμε κάνει δεν θα τα περιμένουμε στον αριθμό των δωματιών. Πρέπει οπωσδήποτε να τα αυξήσουμε για να γίνει μια επιχείρηση που να μπορεί να σταθεί. Οπότε θα χτίσουμε άλλα 14 σουίτες, αλλά είναι 2 δίχωρες, άρα άλλα 16, άλλα 16 δωμάτια και θα επεκτείνουμε το εστιατόριό μας, γιατί είναι αρκετά μικρό. Ο κόσμος μας είναι βασικά ο κόσμος του ξενοδοχείου, σε αντίθεση με άλλα ξενοδοχεία ο κόσμος έρχεται για να φάει μέσα. Δεν θέλει να μετακινηθεί. Δεν θέλει να το ψάξει. Πολύ δεν θέλουν καν να πούν το νησί. Πολλοί συγκινούνται όταν μπαίνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Πραγματικά γιατί αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα φιλικό χώρο. Ναι, που πραγματικά δεν χρειάζεται να σκεφτούν τίποτα. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Δηλαδή, θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα σπίτι στο οποίο να φιλοξενούμε ανθρώπους με την ίδια φιλοσοφία, με τις ίδιες ευαισθησίες και με τις ίδιες ανάγκες. Στην ουσία, δηλαδή, θέλαμε να φτιάξουμε ένα vegan παράδεισο για κάποιον που θέλει να ξεκουραστεί και να μην σκέφτεται τίποτα και να μην αγχώνεται για τίποτα. Οι διακοπές για ένα vegan είναι πρόκληση, το ξέρετε εσείς κάποια ένα. Πρέπει να σκεφτείς τι θα φας, να σκεφτείς τι θα καταναλώσεις. Πρέπει να εξηγείς. Είναι κουραστικό, είναι σταθικό. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει όταν κάθεσαι σε ένα εστιατόριο. Οπότε δεν ξέρει τι τρώει ακριβώς. Μπαίνοντας εκεί, έχω δει μια κοπέλα η οποία άρχισε το κατάλογο και άρχισε να τρέχουν δάκρυα από το μάτι. Δηλαδή, έχω ζητήσει παιδιά, δηλαδή μπορώ να πω ότι κάτι, συμβαίνει κάτι. Μια χαρά είναι ευτυχισμένη. Με ψάχνουν να με βρουν, να μου πούν συγχαρητήρια που κάποιος επιτέλους το τόλμησε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή όλοι προσπαθούσαν να με αποτρέψουν σε τρελή που θα κάνει τι να κάνεις. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι τελικά ήταν καλή επιλογή, καλή σκέψη. Πάρα πολύ δύσκολη στην εφαρμογή της. Δεν είχαμε να πατήσουμε πουθενά, δεν είχαμε κανένα μπούσουλα. Κάθε κομματάκι, φανταστείτε, κάποια στιγμή σκεφτόμουν να κανείς δεν θα το καταλάβει τη δουλειά που έχει πίσω από αυτό. Γιατί δεν είναι. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς μία τούρτα, πόση λεπτομέρεια έχει ένα φαγητό, πόση λεπτομέρεια έχει από πίσω την προθεσία. Σκεφτείτε αυτό σε μια μεγάλη κλίμακα. Για όλα τα πράγματα που παίρνουν μέσα στο ξενοδοχείο. Μπορεί να δεις κάτι να σ' αρέσει και να λες δεν μπορώ να το βάλω αυτό. Δεν είναι κοφρέντη, δεν είναι κάτι δεν έρθει. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν κρασιά που δεν είναι βίγκαν. Οπότε είναι ο λόγος μας και στο Μελιέ έκανε μια φανταστική έρευνα για πιστοποιημένα vegan, ελληνικά κυρίως κρασιά, αλλά και ξένα, με οικολογικά, βιολογικά ως εκ των πλήστων. Πολύ σημαντικό. Είχαμε κρασιά τα οποία ήταν φανταστικά, ήταν vegan, αλλά δεν είχαν πιστοποίηση. Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Και έχουν αρχίσει τώρα και όλη αυτή η μικρή παραγωγή, οι Έλληνες σκέφτονται γιατί θέλουν να μπουν στο κουμπί, θέλουν να την έχουν αρχίσει να σκέφτονται έτσι, ενώ πριν δεν το σκεφτόταν. Τα κοκτέιλ μας το ίδιο. Έλεγχος ένα-ένα το αλκοόλ τι περιέχει, αν έχει κάτι πιο ζωικό. Ό,τι και να πιάσεις, θέλει να κάνεις μια μελέτη. Το γυμναστήριό μας δεν έχει καθόλου πέρμα. Όχι, πιστοποιημένο από τις εταιρείες που τα φτιάξαμε. Συνεργάστηκαμε μόνο με εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν ζώα πουθενά. Και ζητήσαμε και τις πιστοποιήσεις γι' αυτό, όχι μόνο δηλαδή. Τι λένε, γιατί λένε ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν έχουμε δέρμα, δεν. Ναι, ναι. Χρειάζεται να έχουμε τα καρδιά. Ο καθένας μας
Έχει διάφορες πιστοποιήσεις. Fair trade. Και φυσικά πρέπει οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε από κρέμες, καλλιτικά, λάδια κτλ. Να μην έχουν γίνει πάνω σε ζώα μελέτες κτλ. Πόσο το λειτουργικό κόστος, πόσο ανώτερο είναι από ένα μη βίγκαν εστιατόριο και εξοδοτεί αυτό το προγράμμα, με αυτό πόσο πάνω. Είναι περισσότερο. Πόσο. Πόσο περισσότερο ανάλογα την περίπτωση. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τις πρώτες ύλες στο εστιατόριο, δεν μπορώ να πω ότι πέρα από κάποια, γιατί ας πούμε εμείς έχουμε βίγκαν σούσι, πέρα από κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να είναι το φίκι που χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, ή κάτι, οι πρώτες ύλες μας δεν είναι ακριβές. Εξαρτάται από το αν είναι οι ομαδικές μας συνταγές είναι όλες με βιολογικά προϊόντα, αλλά δεν είναι όλα βιολογικά. Επομένως έχει να κάνει με αυτό κυρίως. Αλλά έχει πολλές εργατόρες στην προετοιμασία. Δηλαδή όταν εμείς έχουμε τρεις τύπους αγωγών στο πρωινό, σκράκοντα έξι, ποσέ, όλα αυτά για να γίνει, ενώ σε άλλη περίπτωση τα αγώνα σε ένα αγώ έκανες αυτή την κίνηση, σε εμάς πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη προετοιμασία για να δημιουργηθεί αυτό το προϊόν που πας να πουλήσεις. Ένα σούσι το οποίο είναι τούνα σούσι με μαριναρισμένο καρπούζι, σημαίνει ότι το καρπούζι πρέπει να έχει μια προετοιμασία, πίσω και τα λοιπά. Το σιτάρι δεν είναι μπριζόλα, είναι ζυμωμένο και έχει μια μεγάλη προετοιμασία από πίσω μαριναρίσματος, ζυμώματος κτλ. Τυριά, μοτσαρέλα, δεν την αγοράζουμε, τη φτιάχνουμε εμείς, υλοποίητη, πάρου, πράγματα, αυτά, μια ολόκληρη ιστορία. Θέλω να πω, δυσκολία στο να δεις προσωπικό το οποίο να μπορεί να καταξέλθει. Να έχει μία σχέση με τον βιγκανισμό. Η δυσκολία του ξενοδοχείου μας είναι ότι δεν το θεωρούμε προϋπόθεση να είναι κάποιος βίγκαν για να δουλέψει σε εμάς. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά συνήθως οι βίγκαν έρχονται να δουλέψουν σε εμάς. Και είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η καλύτερη δουλειά. Και έχουμε καταλήξει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό vegan προσωπικού. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, Αλέξη, φέτος, πες να είμαστε και 90% vegan. Σίγουρα παραπάνω από πέρυσι. Ναι, παραπάνω από πέρυσι. Ναι, γιατί ένας μη vegan, επειδή αυτό το φαγητό που δίνουμε στο προσωπικό, αυτό που μαγειρεύουμε για το προσωπικό, είναι vegan. Mm. Αν δεν είσαι vegan, λοιπόν, είσαι υποχρεωμένος ή να τρως από το φαγητό εκεί, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο, ή μετά να πηγαίνεις έξω να τρως στην πριζόλα σου. Οπότε για κάποιον που δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό είναι δύσκολο. Να φεύγει δηλαδή, να πηγαίνει από αλλού και μετά να έρχεται. Συν το ότι αν τον βλέπουν έξω είναι και λίγο άσχημο για το δρόμο του ξενοδοχείου, να τρώει την πριζόλα και μετά να φεύγει. Είναι λίγο λεπτά, δηλαδή τα όρια είναι πολύ λεπτά σε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν τους απαγορεύουμε. Όχι, δεν τους απαγορεύουμε. Δεν επιτρέπεται να καταναλώνει τίποτα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αυτό είναι κανόνα. Στο μέλλον να είναι προϋπόθεση. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι. Αποδείχνουν την προπόθεση ότι κάποιος, ας πούμε, είναι μαχής ή λεπτός. Δεν μπορείς να το βάλεις αυτό. Σίγουρα προτιμάμε, όταν κάποιος έχει ρωτσόντα, ας πούμε, και λέει στην παιδιά και λες, μπορώ να πάρω να πάρω δεν μπορώ να τον άλλο, θα προτιμήσω το φίλο. Να δείξω λίγο να πω. Επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ και τώρα που έχουμε περισσότερο προσωπικό από την πριν, από τη μία το ιδανικό είναι φυσικά να είναι όλη τη ίδια φιλοσοφία. Καλά, σίγουρα οι άνθρωποι που έρχονται στην κουζίνα είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είναι μη vegan να μπορούν να αντιληφθούν. Είναι ακριβώς, είναι όλα ανάποδα στη vegan και στη Ρώμα γενική. Πράγματα τα οποία δεν έμαθες ποτέ στη ζωή σου αν έχεις πάει να διδαχθείς κάτι. Όμως, το σκέφτομαι γιατί έχω και εγώ δύο υπαλλήλους, τρεις, οι οποίοι είναι χορτοφάγοι βέβαια, δεν είναι, μόνο ένας είναι που τρώει κρέας. Και ενώ η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι με ενοχλεί, η δεύτερη σκέψη μου είναι ότι αν πρόκειται να αλλάξει κάπου, είναι σε εμάς. Αν πρόκειται, δηλαδή, ο βιγκανισμός επειδή έχει να κάνει το βασικό του σκεπτικό είναι η αγάπη και ο σεβασμός, πρέπει να σεβόμαστε τον άλλον
Δεν είναι έτοιμος, δεν έχει αντιληφθεί ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αν φύγει από μένα και έστω έχει αλλάξει το μισό της εκατό του ποσοστού της διατροφής του ή της φιλοσοφίας του, είναι κέρδος. Κέρδος για αυτό το χώρο, κέρδος για τα ζώα. Κέρδος... Αλλά είναι πολύ περιοριστικό να πεις να έχω μόνο vegan, γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζεις κάποιον. Μόνο vegan πελάτες, μόνο vegan προσωπικό. Δεν φέρνει την αλλαγή τόσο πολύ. Η αλλαγή γίνεται εκεί. Άρα γι' αυτό το σκέφτομαι και εγώ πολύ συχνά, τους υπαλλήλους, νομίζω ότι είναι τρόπος. Εμένα μου συμβεί αυτό. Δηλαδή η καμαριέρα που δεν ήταν καν βεζιτέρια, μετά το τέλος της σεζόν έγινε vegan. Δεν μου λέει ποιε εμάς. Είμαστε φίλοι, φίλες. Περάσαμε στο Πάσχα πέρσι, η Σοφία. Είναι vegan. Περάσαμε στο Πάσχα γιατί μαγειρεύαμε vegan και γιατί είμαστε φίλοι. Από τους επισκέπτες, έχετε περισσότερους vegan ή μη vegan? Περισσότερους vegan στο ξενοδοχείο που έρχονται να μείνουν πελάτες. Στο εστιατόριο είμαστε 50-50. Είναι κυρίως στο εστιατόριο τρώνε οι πελάτες, αλλά έρχονται και απ' έξω. Και αυτοί που είναι απ' έξω δεν είναι όλοι vegan. Όσο και το πρίστον δεν είναι vegan. Δηλαδή είναι κυρίως άνθρωποι, γιατί τώρα πόσο πήγα να έχει η Μύκονος. Εντάξει, και ξένους. Έχει, αλλά δεν είναι αυτό που λες ότι θα γεμίσει ένα εστιατόριο μόνο με πήγα. Δεν υπάρχει και άλλο εστιατόριο στη Μύκονο που είναι. Δεν υπάρχει και άλλο. Οπότε για να επιβιώσει κάποιος εκεί είναι πολύ δύσκολο. Φέτος ανοίγει ένα όμως. Δεν πέφτω. Ανοίγει τώρα, ναι, ναι, φέτος. Για δούμε. Νομίζω ότι έχει πολλούς ξένους πήγα. Έχει και όσους έχει, τους έχουμε εμείς. Αλλά δεν είναι πια και εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έρχεται να δοκιμάσει. Δηλαδή, θέλει να δοκιμάσει. Και επειδή έχουν και καλές κριτικές, έρχονται για τις καλές κριτικές να δουν πώς γίνεται από το σούσι, ας πούμε, να είναι πώς γίνεται, αν είναι το σούσι, και εσύ. Να ρωτήσω, οι πελάτες που έρχονται να μείνουν στο σούσι, είναι Έλληνες ή είναι ξένοι? Ξένοι. Έλληνες έχουν μεγάλωση. Η Μύκονος δεν είναι για τους Έλληνες πια, δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις μέχρι εκεί και να πληρώσεις όλο αυτό. Το λέω ως μια λυπημένη γκονιάτισσα. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν έχουμε. Ας πούμε και τώρα το Πάσχα δεν ανοίγουμε. Δεν έχουμε Έλληνες που έχουν σε εμάς το Πάσχα. Αυτό. Το δικό σας το κοινό έχει αλλάξει καθόλου? Το δικό μας το κοινό, τελευταία έρευνα που είχαμε κάνει με ερωτηματολόγιο προς τους πελάτες μας, όταν ακόμη ήμασταν delivery, ήταν κατά τα 70% όχι vegan. Μόνο το 30% δήλωσε vegan από το κόσμο που ψώνησε από το πλούτο. Τώρα στο εστιατόριο, χωρίς να έχω κάνει κάποια έρευνα, νομίζω ότι πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 50-50 ίσως. Τουλάχιστον ο κόσμος που τρώει στο εστιατόριο. Ο κόσμος που παραγγέλνει, νομίζω ότι πάλι η πλειοψηφία είναι όχι vegan. Γιατί είναι μια λύση που πολλοί κόσμος την θέλει, ειδικά για το μεσημέρι να φάει κάτι ελεφρύ. Θεωρούν πολλοί πελάτες ότι θέλουν και όταν δουλεύουν Δευτέρα με Παρασκευή, τους αρέσει να τρώνε vegan το μεσημέρι και αισθάνονται καλά, γιατί ειδικά το δικό μας φαγητό είναι healthy. Οπότε δεν έχει καθόλου. Έχει σχεδόν καθόλου γλουτένη. Γενικά δεν έχει καθόλου επεξεργασμένες πρωτεσίλες, έχει πολλά πράγματα μορφωτικά. Οπότε το τρώνε και αισθάνονται πάρα πολύ καλά. Και τους αρέσει πολύ, ειδικά τις καθημερινές που δουλεύουν. Και μετά αισθάνονται πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό είναι non-vegans. Αλλά αυτό που ακούμε πάντα είναι ότι αν μπορούσα εγώ να το μεγαλέψω αυτό, ή αν ήξερα ότι το βρήκα έτσι, θα γινόμουν να βρήκα ένα. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν γνώρισε καθόλου και εξακολουθεί να μην το γνωρίζει σε μεγάλο ποσοστό, αλλά όλοι οι περισσότεροι το γνωρίζουν και αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Και εμάς επειδή το εστιατόριο χάνει να βρίσκεται μέσα στο ξενοδοχείο, έχουμε δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να τους πείσω να το κάνουμε όλοι vegan, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο και δεν θέλουμε να χάσουμε τους όχι vegan πελάτες που μπορεί να τσιμίσουν γιατί δεν βρίσκονται πριζόλοι όταν φάνε. Αυτό είναι κάτι που θα ευχόμουν να γίνει στο μέλλον, να καταλάβουν ότι το vegan κοινό μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ξενοδοχείου και να το κάνουμε όλοι vegan.
αλλά έχουν πολλούς πελάτες που έρχονται λόγω του βίντεο της εστιατορίου και ενθουσιάζονται που υπάρχει στην Αθήνα τα εστιατόρια που μπορούν να δουν τέτοιους θεμητόρια και τέτοιες ποιότητες βίντεο και να λύσουν το πρόβλημα της διατροφής τους. Αλλά ναι, το ευτύχημα είναι ότι πάρα πολλοί που δεν είναι βίντεο θα απολαμβάνουν εξίσου. Και αυτό είναι και το στοίχημα βέβαια, για να μπορέσουν όπως είπε εκεί πέρα, όλο την περισσότερη να το μάθουν και να έρθουν σιγά σιγά πιο κοντά σε αυτή τη φιλοσοφία. Αυτό δίνει την ελπίδα. Ναι. Και αυτό το ίδιο ξέρεις και με τους εστιατόρους. Θα έλεγα ναι, γιατί είναι μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που είτε είναι πελάτες του ξενοδοχείου, είτε έρχονται για το πλούτο και έρχονται από όλη την Αθήνα, είτε οι πελάτες του ξενοδοχείου, ναι, είναι 50-50. Το καλοκαίρι ίσως είναι το πιο πολύ ξένοι, το χειμώνα είναι πιο πολύ Έλληνες. Θα πω κάτι άλλο. Ναι, εμείς, εγώ θεωρώ και εγώ εντάξει ο καθένας, γενικά το vegan επιχειρήν είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αν δεν είσαι του ρίσκου και δεν ακούς την καρδούλα σου και φαίνεις θυκτός σου, δεν τα κάνεις. Άρα, ξεκινάμε από εκεί ότι υπάρχει μια δυσκολία με το καλημέρα. Εμείς, επειδή είμαστε Βόρεια Κροάσια που ακόμα με εκπλήσει μετά από 6 χρόνια που διανύουμε, δεν υπάρχει άλλο vegan αμυγός μαγαζί στα Βόρεια Προάστια, λέμε από Εμπελοκήπους και πάνω, όταν έφυγες κι εσύ, δεν υπάρχει. Και οι επιλογές πάλι είναι ελάχιστες. Στο ψυχικό έχει κάποιο τώρα. Βίγκαν αμυγός, όχι. Όχι. Ποιο λες, μπορεί να μου έχει φύγει κιόλας. Κάτι με μπέργκερ που είναι καινούργιο που ξεκίνησε τώρα το Σεπτέμβριο. Και έχει μόνο βίγκαν ή έχει και επιλογή. Δεν το λέω κατά. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο η τάση να ανοίγουν μαγαζιά τα οποία έχουν επιλογές και καλά κάνουν, όμως το αμυγός vegan είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν είναι λίγοι επιχειρηματίες που είναι vegan ήδη. Αυτό εμένα από τη μία μου κλωτσάει, γιατί ως vegan εγώ πελάτης δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε ένα vegan μαγαζί που δεν έχει vegan φιλοσοφία, γιατί ακόμα δεν εμπιστεύομαι ακριβώς τι ακριβώς γίνεται από πίσω. Δεν είμαι γενικά από τους ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι εύκολα. Απλά θα ήθελα να μπορεί να κατανοηθεί η φιλοσοφία αυτή και να το έχεις κάνει πραγματικά με αγάπη και όχι γιατί θες να προσθέσεις και αυτό το κέρδος στην δουλειά σου. Φυσικά το κέρδος είναι κομμάτι όλων όσων επιχειρούν. Αλλά ο βιγανισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ ευαίσθητο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε το ποσοστό, ποιοι είναι βίγκαν και ποιοι ή όχι θα πελάτες. Καταρχήν να πω ότι μένει και αυτοί που είναι vegan, νομίζω ότι το 60% δεν είναι vegan. Δηλαδή, εκείνοι που λένε ότι είναι vegan, αλλά τρώω μέλι. Είμαι vegan, αλλά που και που τρώω κάτι. Το έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλή σύγχυση, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, σεφ οι οποίοι μαγειρεύουν και μπορεί να φτιάξουν κάτι, το οποίο είναι πορτοφαγικό, αλλά θα βάζουν μέσα vegan τραχανά, ας πούμε, αλλά θα βάλουν μέσα φέτα. Και ο κόσμος που το βλέπει αυτό για την τηλεόραση, επειδή είμαστε όλοι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί, νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση για το τι ακριβώς είναι ο βιγκανισμός και τι τρως και τι δεν τρως στον βιγκανισμό. Άρα πιστεύω δυστυχώς ότι και σε αυτούς που λένε ότι είναι αμυγός vegan, όχι μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι. Ή τέλος πάντων δεν είναι vegan, μπορεί να έχουν το φάγει. Γιατί ο βιγκανισμός είναι διαφορετικό. Δεν καταναλώνω και τα αυγά, γιατί μου λέει, είναι το αυγά του, η γιαγιά μου έχει μία κότα και τρώω τα αυγά. Δεν είσαι vegan, τρως τα αυγά. Είναι απλά πράγματα. Απλά δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα υπάρχει αυτή η σύγχυση. Γιατί ίσως μας κάνει και πιο ασφαλής να μην ξέρουμε και πάρα πολλά. Μας αρέσει, θέλουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτό. Σημασία έχει να μειώνεται η κατανάλωση των σπορμαντών ζωικών, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά και εγώ, επειδή το βασικό μας προϊόν είναι τα γλυκά, τα οποία δεν είναι μόνο ότι είναι vegan, αλλά είναι χαμηλά σε γλουτένη, όχι μηδενικά σε γλουτένη, χαμηλά σε γλυκαιμικό δείκτη, είναι ομοφαγικά και δεν έχουν επιβαρυτικά υλικά και συστατικά, έρχονται άνθρωποι,
μεγάλο ποσοστό, λέω το 30%, είναι άνθρωποι με προβλήματα υγείας που ή έχουν φοβηθεί από κάτι που τους έχει συμβεί ή τους έχουν προτείνει να μειώσουν την κατανάλωση των ζαχάρων ή πάρα πολύ με αλλεργίες και μαμάδες με παιδιά με αλλεργίες που πρέπει να κόψουν τα γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιο. Υπάρχουν φυσικά και αυτοί που θέλουν να δοκιμάσουν και υπάρχουν και αυτοί που είναι αμυγός vegan και έρχονται και νιώθουν αυτό ότι μπήκαν σε ένα παράδεισο, όπως νιώθουμε και εμείς κάθε φορά που βρισκόμαστε σε ένα αμυγός μαγαζί. Παρόλο που δεν έχουμε πολλούς τουρίστες στην περιοχή, όσοι είναι ξένοι που δουλεύουν και μένουν, με τις οικογένειές τους έρχονται και είναι από τους καλύτερους πελάτες μας. Δηλαδή, και τώρα τελευταίες που είχαν έρθει 2-3 άνθρωποι οι οποίοι είχαν βρεθεί για λίγο στην Ελλάδα, στην Βόρεια Κροάτια, και λέει μόνο στην Καλιφόρνια βρίσκουμε τέτοια μαγαζιά και νομίζω ότι είμαι στη χώρα μου, αλλά δεν το πιστεύω ότι σας βρήκα εδώ. Και είναι αυτό, δηλαδή είναι αυτή η χαρά το ότι βρήκα σε μια χώρα που δεν το περίμενα αυτό ένα μαγαζί που μου προσφέρει κάτι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, και πάλι είμαστε εδώ να αλλάξουμε ζωές που λέμε. Άρα καλό είναι να έρχονται κυρίως αυτοί που ακόμα ψάχνονται και να δοκιμάζουν κάτι και να τους πείσουμε ότι μπορούν να φάνε κάτι. Το καλύτερο. Ναι, αυτό. Να σου ρωτήσω κάτι. Για τα γλυκά σας χρησιμοποιείτε ζάχαρη ποτέ? Όχι, ποτέ. Καθόλου, ποτέ. Ποτέ, τίποτα. Είναι μόνο φυτικά. Γιατί είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι αυτό. Γιατί θεωρούμε vegan οτιδήποτε και ας έχει ζάχαρη μέσα. Όχι μόνο αυτό. Vegan και να έχει. Δηλαδή, αν δεν έχει ζωικό γάλα και έχει φυτικό και δεν έχει ζωικό βούτυρο, βάλε ζάχαρη. Είναι vegan. Τελείως. Αυτό είναι μια άλλη μάστιγα στην Ελλάδα του vegan κινήματος. Γιατί έχει να κάνει και με τη διατροφή που έχουμε μάθει να κάνουμε. Υπάρχει vegan junk food πάρα πολύ. Το 90%, 95% των επιλογών ή των αμυγών vegan μαγαζιών στο κέντρο είναι junk food. Και η αλήθεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι ούτε καλό κάνουμε στον πλανήτη ούτε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν κάνουμε και σε εμάς. Δηλαδή ο οργανισμός είναι ένα σύνολο. Έχει φροντίζει πρώτα τον εαυτό σου. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και μετά αγαπάμε και τον διπλανό μας και τα ζώα και τη φύση και όλα. Εκεί λίγο έχει χαθεί η μπάλα, αλλά νομίζω ότι είναι γενικό αυτό και είναι ανθρώπινο στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με το κίνημα, δεν έχει να κάνει με τον διανυσμό. Έχει να κάνει με το ανθρώπινο λίγο και έχουμε μια τάση αυτοκαταστροφής οι άνθρωποι. Άρα το πρώτο σκεφτόμαστε, γι' αυτό και λένε πάρα πολύ ότι είναι vegan για τα ζώα. Όχι λόγω επειδή θέλω να τρώω πιο υγιεινά, γιατί είναι πιο δυνατό κίνητρο για πολλούς να νοιάζονται για κάποιον άλλον παρά για τον εαυτό τους. Αλλά εντάξει. Okay. Και, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς και η Νταϊάννα σε αυτό το πιο ελαφρύ φαγητό είναι τίτλο. Δηλαδή εμείς έχουμε ζούντλες με πέστο που είναι από κολοκύθι. Παθαίνουν ένα σοκ. Δεν είναι νούντλες. Προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Το τρώνε, τους αρέσει. Μετά λένε δεν το περιμένουν. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι τι θα πάω. Ή δεν θα ποτάσω. Ή είναι σαλάτα, έχουν σαλάτα, αλλά δεν είναι σαλάτα, είναι γεύμα. Γιατί αυτό που έχει μέσα είναι ένα γεύμα. Άρα αυτό είναι μεγάλες οι αλλαγές που πρέπει να κάνεις αυτά που έχουμε μάθει και έχουν καταγραφεί στο DNA μας από τότε που κοιμηθήκαμε εδώ. Δηλαδή και εγώ δεν έχω ερώτηση. Πώς θα πιστεί ο μέσος άνθρωπος να αφήσει πίσω τις αρνητικές συνήθειες? Θα συνεχίσω εγώ. Όχι, να πιστεί με το ζόρι δεν γίνεται. Νομίζω ότι αυτό που λείπει στον άνθρωπο, αυτό που έχουμε χάσει, είναι η ενσυναίσθηση. Ότι συμπονώ, νιώθω τον πόνο και στεναχώρια του ζώου, τον πόνο που μπορεί να νιώθει και μην τον εκφράζει, και μην έχει νευρικό σύστημα το δέντρο που κόβεται πριν την ώρα του, όλη αυτή η συμπόνια της φύσης που κατακριουργείται και εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι. Αν δεν νιώθουμε λίγο ένα σφίξιμο στην καρδιά μας, να πούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κάνουμε και να αφήσουμε το εγώ, ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη ρή. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Είναι όλο εγώ. Πρέπει να αφήσουμε λίγο το εγώ, να ξεχάσουμε πάρα πολλά, να ξεχάσουμε
οι μνήμες, το φαγητό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Έχουμε μάθει να το συνδυάζουμε με το συναίσθημά μας, με τις μνήμες μας, με τις αναμνήσεις μας, με το συνέστημα του καλό, το συνέστημα του κακό. Όλα παρά να φάμε για να επιβιώσω. Να φάμε, όχι να επιβιώσω, γιατί να φάω για να θρέψω το σώμα μου. Άρα πρέπει καταρχήν να έρθουμε λίγο πίσω σε αυτό. Και αυτό που τρώω πρέπει να με θρέψει και να φάω τόσο όσο χρειάζομαι. Και αυτό που χρειάζομαι μπορώ να το φάω χωρίς να κάνω τα πόσα ένα πλάσμα. Μπορώ. Αλλά πρώτα πρέπει να ξεχάσω αυτό. Πρέπει να ξεχάσω ότι όταν κάθομαι ή όταν θέλω να φάω, όταν είμαι στενοχωρημένος, δεν θα φάω μια πάστα, ας πούμε, που μου τρώει, μου παίρνει ο παππούς μου όταν ήμουν μικρή από το ίδιο. Όλοι έχουμε τις μνήμες. Αλλά δεν είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και πρέπει λίγο να απομακρυνθούμε από αυτό. Άρα είναι λίγο βαθύ. Είναι λίγο βαθύ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει συνειδητά. Χωρίς συνειδητότητα δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει κάποιο λίγο. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς που λένε ότι δεν είναι καλά. Τελικά δεν άντεξα. Ή η υγεία μου είχε πρόβλημα. Δεν υπάρχει vegan συνειδητοποιημένος που έχει προβλήματα υγείας που δεν τα είχε πριν και που δεν θα τα είχε άμα συνέχισε να τρώει. Δεν υπάρχει. Ψάχνουμε δικαιολογίες να επιστρέψουμε σε αυτό που ξέρουμε καλύτερα και να μην δυσκολεύσουν, να μην ξεβολευτούν. Αυτό. Άμα ο άλλος έχει την τάση να ξεβολευτεί, εμείς του δίνουμε όλα τα φόντα, τέλος πάντων, και την ευκαιρία να δοκιμάσει κάτι άλλο και να καταλάβει τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Λοιπόν, πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι από την επαφή μου με τις παλιάδες του πρώτη, γιατί έχω πάρα πολύ προβλήματα στα χρόνια, έχω καταλάβει ότι δύο είναι οι τρόποι οι άνθρωποι αποφασίζουν να αλλάξουν. Ή ο άσχημος τρόπος, δηλαδή κάποια ασθένεια, παρατηρείται πάρα πολύ τελευταία ότι κάποιοι έχουν προβλήματα με την καρδιά του ή με την τρόπη. Και μπορεί, αν έχουν το σωστό γιατρό, να τους οδηγήσει σε μια αλλαγή του τρόπου διατροφής και να σταθούν σε μια πρωτοφαγική διατροφή για να κάνουν καλό στον εαυτό τους. Και ο άλλος τρόπος είναι δοκιμάζοντας και βλέποντας τα ωφέλη, γιατί βιώνοντας τα ωφέλη που είναι αδύνατο να μην τα βιώσει κάποιος όταν δοκιμάζει το φαγητό, μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή, βλέπω πολλούς πελάτες φανατικούς σε κρατοφάγους τώρα από φίλια, από παλιά κλπ. Που τρώνε και εγώ το για χάρη τους φυσικά. Και τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί λένε πω που φάγαμε μπέργκερ και μετά δεν μας έπεσε το στομάχι μας, κοιμηθήκαμε το βράδυ, καλάσαμε, αφήσαμε φάει. Το οποίο τους κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί έχουν συνηθίσει το αντίθετο, ότι πάνε κάπου και τρώνε και μετά υποφέρουν, δεν μπορούν να κοιμηθούν. Και τους ακούγεται στο λογικό αυτό, μέχρι να δούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, ότι μπορεί να φας, να απολαύσεις το φαγητό σου, να χορτάσεις και να κοιμηθείς καλά και να ελευθερωθεί μετά και σου εντάξει. Και όλα αυτά, και σιγά σιγά, ακόμα και αν δεν τους ενδιαφέρει το vegan για τα ζώα, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι λίγο το vegan για μένα. Δηλαδή, ας φάω κάτι που θα νιώσω καλά γιατί το έχω ανάγκη. Και ευχόμαστε αυτό να αρχίσω να το αντιλαμβάνομαι το λίγο προς τα διάφορα. Ναι. Εγώ συγχωρεστή λίγο από τις συζητήσεις που κάνουμε προκειμένου να πείσουμε κάποιον να γίνει vegan και τις αντιδράσεις που έχουν οι μη vegan στον εκτελείο του λόγο όταν θέλουν να γίνουν vegan. Νομίζω ότι δεν θέλω να ξαναπώ ποτέ σε αυτή τη συζήτηση για κανέναν λόγο. Ο μόνος τρόπος που έχω δει εγώ να κάνεις κάποιον να σε προσέξει είναι να σε δει καλά. Εάν εσύ είσαι καλά και σε παρατηρεί και σε ξέρει πριν και σε ξέρει και μετά, το πιο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί. Εγώ ήμουνα, δεν είχα την τύχη να έχω τις λαμβάνουσες που ξέρετε να ξυπνήσω πιο νωρίς. Δυστυχώς έγινα vegan σχετικά αργά στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να μην μπορώ, να μην έχω μπορέσει να έχω vegan παιδί. Και μάλιστα τώρα δεν είναι δύσκολο να το κάνω. Πρέπει να το κάνω μόνος μου. Όλα το κάνω μόνος. Μαμά σταμάτα να μου την κανείζει. Του λέω Μάια γελάδες. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Λυπάμαι. Ξέρω όμως ότι είμαι περήφανο με αυτό που έχω κάνει. Και το παρατηρεί. Επίσης ξέρω ότι δεν τρώει τόσο πολύ κρέας πια. Επίσης δεν μαγειρεύω από ποτέ κρέας και το βρίσκει κάπως αλλιώς.
αν αφήσουμε το παιδί τέλος πάντων, οι φίλοι μου οι οποίοι στη συζήτηση πάνω έχουν πάρα πολλά να μου πούν αντίθετα, οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους έχουν προβάλλει. Γιατί ακριβώς βλέπουν ότι έχω δίκιο. Όχι εγώ. Ναι, αυτό είναι. Αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, έγινα vegan επειδή με τη ρέαση έχω πλέξει. Εγώ πάλι έγινα από ένα βιβλίο, με μία παράγραφο. Από το επόμενο πρωί τα έκοψα όλα. Ένα βιβλίο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη στιγμή του. Αν προσπαθήσεις να το κάνεις πριν από αυτή τη στιγμή, θα αποτύχεις. Κάποιοι αποφασίζουν στα 50, κάποιοι στα 40. Αυτό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θα συναντήσεις και θα σου πει κάτι. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα διαβάσει μία παράγραφο. Μπορεί να είναι κάτι που θα σου τύχει μία ασθένεια. Κάθε άνθρωπος έχει τη στιγμή του. Όσο τον πιέζεις, τόσο πιο αρνητικό τον κάνεις. Έτσι νομίζω. Γιατί και εγώ είμαι πολύ φανατικός βίγκαν και προσπαθώ μερικές φορές να τους πιάσω με το ζόρι. Δεν βγάζω άκρη αυτό, δεν γίνεται. Το θέμα είναι για ποιο λόγο γίνεσαι βίγκαν. Αν γίνεσαι για τον εαυτό σου, νομίζω ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα. Αν γίνεις για τα ζώα, για ηθικούς λόγους, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Θα συνεχίσει, θα πάει παρακάτω πολύ. Δηλαδή, το ένα είναι εγωιστικό, το άλλο είναι εντελώς μη εγωιστικό. Αφήστε τον εαυτό σου απ' έξω. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι δηλαδή που γίνεσαι βίγκαν. Ο καθένας το κάνει όπως νομίζει, δεν είναι. Ψάχνουμε ένα τώρα που έχει την εταιρεία στο social και είχαμε γίνει με διάφορα μικρόφωνα. Ένα από αυτού ήταν βίγκαν. Μου λέει. Δεν ξέρω, ακούγόμαστε. Μου λέει, είμαι βίγκαν γιατί έχω αυτό άνοσο, αρθρίτιδα. Και από το επίπεδο 7 του πόνου έχω φτάσει στο 4. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πονούσε και δεν πονάει και το βλέπει αυτό μόνο και μόνο επειδή είχε αλλάξει κάθε διατροφή του, δεν μπορεί να μην το δουν και οι άλλοι γύρω του. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή το effect που έχει ο τρόπος που ζεις στους γύρους σου. Νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Να δώσεις το καλό παράδειγμα και κανένας άλλος. Ή να δείξεις με κάποιο τρόπο, εμείς στο ξενοδοχείο δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να δείξουμε ότι μία μικρή απόφαση που παίρνεις μπορεί να έχει να κάνει με το ότι προσέχεις να μην φοράς καθυσερμάτινο ή τι είναι αυτό. Όταν τους λέμε ότι αυτό είναι διδασκόμενο, βλέπουν το καλαμάκι, βλέπουν το. Τι με τον ένα, βλέπουν το χαρτί, τον εκπληρωμένο, λίγο χαρτί όσο το δυνατόν, επειδή έχουν τα πλετάκια στο δωμάτιο. Βλέπουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες πώς έχουν έρθει σε ένα δωμάτιο και συνειδητοποιούν ότι να, την επόμενη φορά να μην το πάρω αυτό. Να μην το φάω εκείνο. Και αντιλαμβάνεται και πόσο νόστιμο μπορεί να είναι ένα γεύμα βίγκαν. Στο πρωινό, το πρωινό είναι ένα. Πράγμα που δεν το περιμένουν. Δηλαδή, συνήθως οι μη βίγκαν που είναι στο ξενοδοχείο λένε «Κοίτα τι θα μου πει, δεν έχετε κρουασάν, δεν έχετε αυγά, δεν έχετε μπέικον, δεν έχετε λουκάνικα». Δηλαδή, αυτό το άκουσα πάντα. Δεν είναι ανοίξω το ξενοδοχείο που λέγανε δηλαδή και πείτε θα έχει λουκάνικα. Και τι πρωινό θα είναι αυτό και τι θα έχει δηλαδή. Χωρίς προστηριές για κάτι καπουτσίνο θα έχει και δεν θα έχει, ξέρω εγώ, πίτες θα έχει. Και την έχει αργά, έχει αργά, τι αργά. Αυτό τόφου. Λοιπόν, και ερχόντουσαν πριν. Και τι θα μπορούσαμε να πάμε εμείς, γιατί έχουν κάτι μπροστά μου και τι τρώω. Εγώ πριν από 15 χρόνια θεωρούσα ότι ήταν τρελούς. Ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσα να φανταστώ δηλαδή ότι θα γίνω αυτό που έγινα και μετά θα γίνει και η γεωργία και μετά θα ανοίξει το ξενοδοχείο και μετά ανοίγει αυτό το πράγμα και πάει κάπου αλλού. Δηλαδή νομίζω ότι η ζωή μας παίζει παιχνίδια. Δηλαδή άλλο νομίζω ότι θα κάνεις, άλλο κάνεις, αλλού εμφανίζεσαι. Δηλαδή δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει μόνο με χόρτα. Καθόλου. Το θεωρούσα εντελώς τρελό, εντελώς παρανοϊκό. Και γύρω τώρα που βρισκόμαστε. Με καταφέρω. Γι' αυτό μην προγραμματίζετε τίποτα. Η δουλειά θα θέλει όπως είναι αυτή. Θα κάνει αυτή τη θέλει. Δεν ξέρει ότι τα ζωικά πλέον θα είναι σχεδόν σε όλα τα πράγματα.
χωνέψει το γάλα της μαμάς του, με κοιτάγανε έτσι. Αποκλείεται αυτό που λέει. Ναι, μα και το βασικό λόγο που δίνουν οι παιδίατροι με το κιλό πάρε το γάλα και λάδι είναι για να πάρει λίπος το παιδί, να παχύνει, μην τυχόν σε φύγει από τις μετρήσεις. Εγώ ως μαμά έχω αντιμετωπίσει εκατονταπλάσια φορά όλο αυτό. Γιατί ήμουν η μαμά που δεν ενδιαφερόμουν για τα παιδιά μου, που ήθελα εγώ να τους επιβάλλω αυτό που θέλω. Αυτό το πράγμα το επιβάλλουν που συγκρίνουν την επιβολή διατροφής με την επιβολή θρησκείας. Πρώτον. Και δεύτερον, όχι εντάξει, η θρησκεία μπορεί να την επιβάλλει, αλλά τη διατροφή όχι. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα. Οι άνθρωποι απλά θέλουν να αποδείξουν ότι δεν μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά, ναι. Ή δεν μπορείς να κάνεις τόσες πολλές πτώσεις στον εαυτό σου και να δυσκολεύεις τη ζωή σου για κάτι άλλο, για κάτι ίσως ανώτερο. Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε τα παιδιά στα McDonald's, είναι. Ναι, ναι, αυτό. Και... Μα είναι το κλασικό που κυκλοφορεί που λένε ότι κανένας δεν ξέρει τι τρώει και καταναλώνει μέχρι να το πείσουν σε βίγκαν. Άμα το πείσουν σε βίγκαν, αρχίζει και λέει ναι, αλλά παίρνει με 12, ναι, αλλά παίρνει 8. Δεν έχει μια στιγμή, δεν κάνει τη δική του υγεία. Όλη τη δικιά μου πια. Ναι, είναι και κρυμμένα, και ειδικά για τα παιδιά, είναι δυστυχώς αυτά που καταναλώνουν και αυτά που είναι κρυμμένα παντού και στα σχολεία που καταναλώνουν. Είναι τραγικό, 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 τραγικό και είναι ένας μεγάλος αγώνας αυτό για τα παιδιά. Πολλοί είναι οι νέοι που θα μάθουν να μην τρέφονται με αυτόν τον τρόπο και ότι είναι φυσιολογικό. Εγώ είμαι ψυχιατρική που ήταν μωρά τα παιδιά μου και δεν νοούνται αυτή τη στιγμή να βλέπουν ένα πλάσμα και να φαντάζονται ότι το φάνε. Δεν μπορεί το μυαλό τους να το χωρέσει. Ποτέ δεν μπόρεσε, γιατί ποτέ δεν ήταν φτιαγμένο το μυαλό τους για να το χωρέσει αυτό. Άρα ναι, πρέπει λίγο να ξεμάθουμε, να νοιαστούμε, να τη βάλουμε μέσα μας για να μας ενδιαφέρουν τα συστατικά τέλος πάντων που έχει κάποιο. Δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Θα το υπάρχει η οποία ακόμα δεν έχει καταλάβει τη δυναμική. Και το συνειδητοποιούν εκ του αποτελέσματος. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό άτομα που είναι αλληγός vegan, οι επιχειρήσεις τους, να επηρεάζουν τους υπόλοιπους γύρω για να έχουμε όλοι ένα κοινό παρακολουθεί ή
δύσκολο να γίνει αυτό στην Ελλάδα και εγώ είμαι τυχερή που επιχείρησα στη Μύκονο. Γιατί δεν απευθύνομαι τόσο σε Έλληνες. Η δυσκολία των απευθύνσεων σε Έλληνες, ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγαλύτερος σε εσάς εδώ. Εάν ήμουν επιχειρηματίας και ήθελα να καταλάβω εάν μπορώ να ανοίξω μία μικρή επιχείρηση ή όχι από αυτή την κουβέντα, και έπρεπε να δώσω εγώ μια απάντηση, θα έλεγα ότι αν την ανοίξει σε αυτή την ίδια επιχείρηση, να είναι κάπου που να έχει και ξένο. Okay. Δεν μπορεί να στηριχθεί στο ελληνικό κοινό αμυγό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να το στηρίξει. Όχι ακόμα. Ναι, μέχρι να αλλάξει όμω. Αυτό θα έλεγα εγώ σε κάποιον που θέλει να επιχειρήσει ή με κάποιο τρόπο να κάνει εξαγωγές. Έχουμε εκπληκτικά προϊόντα στην Ελλάδα και δεν έχουμε βίγκαν πιστοποιήσεις. Είναι πολύ ακριβή η διαδικασία, πολύ γραφειοκρατική, αργή. Θέλει οι επιχειρηματίες να το κάνουν και δεν το κάνουν. Ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό τόσο πολύ. Μικρές ζητοποιίες, ας πούμε, μικρή παραγωγή κρασιών, εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετικά προϊόντα ελληνικά, οι συνήθειες της αξίας και ποιότητας, και αν μπορούσαν να το δουν, να το στήσουν σωστά και να το, και να, ακόμα και στο εξωτερικό μπορούσαν να κάνουν τεραματικές εξαγωγές. Δύσκολο αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα. Αυτό θα πω. Αλλά όχι τα κόμματα. Θέλει έξυπνες κινήσεις για να μπορέσεις να σταθείς τα πρώτα χρόνια δύσκολα. Πώς πρέπει να εξελίξει την κοινωνία να λόγω συνθηκών τώρα. Εγώ θεωρώ τον κορονοϊό δώρο για μας. Ήταν λες και μας φέραν πελάτες. Πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μια τάση ο διαγωνισμός, το ακούω πολύ συχνά. Ακούω και κάτι που με εκνευρίζει, πάντα στα είδα ένα κενό στην αγορά και είπα να το κάνω. Όχι. Πιστεύω ότι δεν είναι τάση, πιστεύω ότι είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Θα έχουμε, σύντομα δεν θα έχουμε άλλη. Δεν θα μας ρωτήσει κανείς αν θέλουμε να γίνουμε vegan, γιατί θα γίνουμε vegan επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να στηριχθεί άλλο αυτό το πράγμα. Αυτό πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, τα τελευταία 50 χρόνια έχει γίνει επειδή δεν κάνει εργαλεία τόσο, δεν μπορεί να συνεχίσει να τις αφές. Οπότε ήδη αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις έχουν πάρει την απόφαση να μας κάνουν το vegan. Εγώ πιστεύω αυτό το βλέπω, το καταλαβαίνω. Είναι μια καλή απόφαση. Η Κίνα έβγαλε στο πενταετές πλάνο για την ασφάλεια των τροφίμων ότι θα μπει στο τεκνητό κρέας. Άμα παράγει η Κίνα τεκνητό κρέας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ακριβώς. Δυστυχώς είναι κατά του τεκνητού κρέατος, αν εννοείς αυτό. Δεν είναι τεκνητό. Με τα κύτταρα. Ναι. Αλλά ελπίζω να έχεις την επιλογή του plan based. Σε αυτή την περίπτωση όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Πιστεύω ότι είναι είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε αυτό θα συμβεί. Αλλά γρήγορα καλό είναι να μπει κανείς στο πλοίο νωρίς για την υγεία του και για το καλό όλο. Αυτό. Δεν νομίζω ότι κάποιος... Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα είναι θέμα επιλογής από τα συγκεκριμένα. Είναι μη βιώσιμο όσο πάντως στατιστικά, επειδή είμαι στατιστικολόγος, διάβασα ότι ως το 2040 το 60% των ζωικών προϊόντων θα είναι είτε φυτικά είτε εργαστηρίου. Ναι, αυτό είναι. Οπότε, ναι, να πω και εγώ, εντάξει, δεν είμαι είπε το εργαστηρίο, αλλά αν μου σωθούν ζωάκια, ξεκινάμε από εκεί, θα είναι φυσικά, η αλήθεια είναι ότι κάπου πάλι θα είσαι καρδιά, θα βαρύνει. Και κάποιος μια σκάλα. Δεν μπορεί ο δυστυχώς ως άνθρωπος πάνω στον πλανήτη, δεν μπορεί να μην την κάνουμε ζημιά. Νομίζω ότι είμαστε καταστροφικοί. Ναι, είμαστε καταστροφικοί. Δηλαδή, μέχρι να καταστραφούμε εμείς και να εξαφανιστούμε να ξαναπηρώσουμε τα ζώα, δεν. Αλλά τέλος πάντων, η πρώτη
ανάγνωση όλων αυτών και δικιά μου είναι επειδή πραγματικά συμπονώ αυτά τα πλάσματα. Εκεί έξω και παντού, δηλαδή λίγο η ευθυνέχεια έχει να κάνει όχι με τα ζώα, δηλαδή μιλάμε για τα ζώα εξεκτροφής και της παραγωγής και πρέπει να, λίγο να είμαστε και καλύτεροι και τα ζώα σε τροφιάς. Ούτε αυτό εδώ στην Ελλάδα το έχουμε, δηλαδή δεν, για από αδέσποτα, δηλαδή, πάμε από το ένα προς το άλλο, δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε αυτό, να είμαστε σωστοί και δαιμόνες για τα ζώα που επιλέγουμε να φέρουμε στην οικογένειά μας. Τέλος πάντων, όλα αυτά ελπίζω κάποια στιγμή να γίνουν συγχρόνως και αναγκαστικά και να βγουν και νόμοι φυσικά πριν να περιορίσουν και χωρίς νόμους κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ακολουθήσουν κάτι άλλο. Το μέλλον φυσικά είναι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά και γιατί δεν είναι πια sustainable να μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά και γιατί νομίζω και μετά από όλοι αυτοί που περάσουν την πανδημία και το COVID και αυτή την αδυναμία των οργανισμών πια να μπορούν μόνοι τους να ανταπεξέλθουν σε ιούς και σε πράγματα τα οποία υπάρχουν, αν υπάρχουν ανάμεσά μας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε άρρωστοι, ότι είναι ένας, είμαστε όλοι, ειδικά στον υπόλοιπο κόσμο, άρρωστοι μέχρι τη στιγμή που θα γίνει το πικ. Άρα ο συνδυασμός όλων αυτών, λίγο το ότι έχουμε περισσότερες εικόνες τι γίνεται στα σφαγεία για το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στα ζώα, έστω και αυτά που θα μας τάξουν. Δηλαδή, αυτό δηλώ, υπάρχει βιαιότητα ούτως ή άλλως, πέρα από το βίαιο που θα γίνει. Αλλά νομίζω και έχω πολλές εικόνες για το πώς αυτά τα ζώα αντιδρούν σε ερεθίσματα και στην ανθρώπινη επαφή, που είναι όπως είναι ο σκύλος μας, έτσι είναι και η Ελλάδα και το κατσικάκι και πραγματικά μπορείς να βρεθείς και με αυτά όπως και να επικοινωνείς ό,τι κάνεις με τον σκύλο σου. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζεύονται και συνθέτουν ένα πάρο. Τώρα όσον αφορά και το επιχειρήν του στο βιντεανισμό, πιστεύω ότι γενικά πιστεύω ότι όταν επιχειρείς, αν επιχειρούσαμε από την καρδούλα μας και κάναμε αυτό που λέει η καρδούλα μας και αυτό που το κάνουμε όχι μόνο για το κέρδος, αλλά γιατί κάτι μέσα μας λέει ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι, ένα κομμάτι στον κόσμο, όλα θα ήταν καλύτερα. Όχι μόνο το vegan επιχειρήν. Καλό είναι να το βλέπει και κάποιος σαν ευκαιρία, αλλά σαν ουσιαστικά όμως τι είναι αυτή η ευκαιρία και γιατί γίνεται, γιατί έχει γίνει ευκαιρία αυτό και γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω. Αυτό λίγο εμένα με συγχύζει, όπως το είπα και πριν, ότι είμαστε και έτσι και αλλιώς. Και ελπίζω να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο στο μέλλον και να δίνεται το βήμα σε ανθρώπους που γνωρίζουν και ξέρουν τι είναι αυτή η φιλοσοφία, ώστε να μεταλαμβαδεύσουν την πληροφορία, όχι για κάτι άλλο. Γιατί όταν έχεις μία εμπειρία στην πλάτη σου, δηλαδή για μένα δεν υφίσταται άλλο τρόπο ζωής. Αλλά το κάνω 10 χρόνια. Αν το έκανα 2 και 3, φυσικά ακόμα θα ήθελα λίγο παραπάνω ένα σημα και ευκαιρία. Τώρα, όπου και να με πετάξει, έχω τον τρόπο να συνεχίσω να με βίγκαν. Αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μία υποστήριξη. Άρα, ό,τι ανοίγει και όποιο πραγματικά ακούει το ενστικτό του και λέει: εγώ θέλω να κάνω αυτό, α το κάνει με υπομονή. Ότι δεν είναι το σκληροτήριο που θα ανοίξει και θα γίνει χαμό στην πορεία και θα αρχίσουν οι ουρές. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν κάποια σημεία που πάντα θα λες, μα είναι δυνατόν να πηγαίνουν όλοι πίσω στην ουρά από ένα μαγαζάκι που απλά φτιάχνει χοιρινό γύρο. Συμβαίνει. Και θα συμβαίνει. Δηλαδή, καρδισμό. Ναι, αυτό. Δηλαδή θα συμβαίνει και θα συμβαίνει γιατί είναι πράγματα που μας είναι γνωστά. Δεν πειράζει όμως. Αλλά εσύ είσαι δίπλα σε αυτό. Εγώ παρέχω να πω ότι το πρώτο μας μαγαζί ήταν με συντυχία με ένα κρεοπολίτο. Ο οποίος ο κρεοπολίτος είναι πελάτης μας. Εμείς όχι, βέβαια. Και όλα μου είχε ρε, θα γίνω μίγα αυτή τη στιγμή. Του λέω, να γίνεις, του λέω, άμα μπορεί, αυτά μόνο. Και μου έλεγε,
Γιατί αυτό ο άνθρωπο, γι' αυτό λέμε ότι γενικά είναι σύγχυση μέσα μα και το πιστεύω όσο παρακολουθούμε του ανθρώπου, τα ήθελε με τι γάτε τη γειτονιά. Όλε οι γάτε την περιμένουν, βγαίνει έξω και μου κοιτάξτε πώ κάνει, και έρχεται και τρίβεται πάνω και τα πιά. Και εγώ προσπαθώ να ξεχάσω ότι ο άνθρωπο απλά κάνει αυτή τη δουλειά. Και ότι μέσα του, αν του είχε δοθεί ευκαιρία, και αν δεν είχε ο μπαμπά του και ο παππού του το κρεβολείο, και αν δεν είχε συσχετιστεί ο κατανάλωση του κρέατος και όλη αυτή η βία με τον αντρισμό, που είναι άλλο κομμάτι της συζήτησης, θα μπορούσε να μην είχε γίνει, έτσι γίνει κάτι άλλο. Και μου λέει, αυτό εδώ το βλέπω στο δουλειά. Δεν βλέπω τα ζώα. Ναι, δεν θέλω όμως επιλεκτικά, γιατί ξέρει, όταν φροντίζει ένα ζώο και το ταΐζει που είναι αδέσποτο, που δεν είναι δικό του, έχει πάρει πάρα πολλά γατιά, έχει πάει σπίτι του, ουσιαστικά στην καρδιά του είναι φιλόζωος. Αλλά όλη αυτή η κουλτούρα που έχουμε μεγαλώσει δεν μπορεί και δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, μου λέει και ντρέπομαι τις φορές να πω ότι τους άλλους μπορεί. Άμα μιλάμε κάποιον, μην φέρεις να τους πάρει κιλά. Γιατί τώρα δεν είμαστε εμείς ουσία στο μαγαζί. Άρα, ναι, εγώ που είμαι στο πρώτο κρεοπολείο, θέλω να πω ότι δίπλα και φυσικά έχει περάσει το άλλο λόγο τη δουλειά και πήγαινα στα 15 εκείνων, δεν με πειράζει. Μπορώ εγώ να αλλάξω τους τρεις ή έτσι λίγο. Αυτό. Δηλαδή είναι λίγο μια αργή διαδικασία. Υπάρχει ελπίδα. Απλά εμένα πάντα ήταν και το μότο μου ότι αυτό πρέπει να γίνει οργανικά. Δηλαδή ποτέ δεν χτύπησα πόρτες να πω είμαστε εδώ ούτε και για την κοντική που πήγαμε κλπ. Όποιος είναι έτοιμος θα έρθει και αυτός που θα είναι έτοιμος να έρθει να φάει, να δοκιμάσει, 99% θα μείνει. Και είναι έτσι. Έχω πελάτες, ποτέ δεν είπα, αν δεν σας αρέσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν σας αρέσει, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα και λάθη μετά θα δοκιμάσει και τα υπόλοιπα. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ουδετερότητα, ότι σε σέβομαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα, σε σέβομαι, μπορώ να πας κάπου αλλού. Αλλά αυτό που θα σου δώσω εγώ, να ξέρεις, το κάνω με αγάπη και γιατί είναι μέσα μέρος της φιλοσοφίας μου και αυτό που πιστεύω. Είναι για να δεν πειρατικά αν το αναλύσω. Ναι, αυτό είναι ένα συνδυασμό. Ναι, είναι ένα συνδυασμό γιατί και το ανώτερο πειρατικά είναι και ανώτερη τιμή. Δηλαδή, δεν θα φας αυτό, δηλαδή μέχρι και εμάς και ο καφέ μου που είναι με βιολογικό καφέ, βιολογικό φυτικό γάλα, ούτε καν μπαρίστα τύπου. Αυτό λέμε. Αυτό κάνει φορά. Εντάξει, αυτές είναι συζητήσεις που έχουμε κάνει πολλές φορές. Με τα βιολογικά, που είναι τυπικά. Ή η βίγκαν διατροφή και τροφή. Δεν είναι. Είναι όλη μια ιδέα. Αλλά είναι αυτό. Πρέπει να ξεμαθαίνουμε κάποια φορά κάτι και να το ξαναμαθαίνουμε την αρχή. Άρα, εγώ λέω ναι, ζήτω στη βίγκαν την χρηματικότητα. Απλά αυτό, ότι πρέπει να γίνει οργανικά και να πιστεί σιγά σιγά κάτι σταθερό. Γιατί δυστυχώς πολλά μαγαζιά από το κέντρο έχουν ανοίξει και έχουν κλείσει μέσα σε ένα χρόνο ή μέσα σε 6 μήνες, γιατί ήταν επιχειρηματικό δαιμόνιο να πει «Α, θα κάνω vegan μαγαζί». Και οι vegans, αυτό το μυρίζουν και στα χιλιόμετρα. Το ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις και δεν σέβεσαι την κοινωνία του άλλου και λίγο χλεβάζεις κιόλας. Και με χλεβάζεις και θα σου πάρει τα λεφτά. Αυτό δυστυχώς επειδή το ένστικτό μας είναι έτσι και έτσι μαζί. Όσο αποκτάσει τη συνέντευξη, αποκτάσει και δυνατό ένστικτο, αυτό το αντιλαμβανόμαστε από μακριά. Αλλά ναι, ό,τι το πιστεύω και η Γιαγκούλα το λέει, να το κάνω και θα έρθει. Θα έρθει και ο κόσμος και θα εκτιμηθεί και θα είναι μεγάλη η αλλαγή που θα φέρει. Είπαμε αρκετά για το θέμα, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η στροφή που γίνεται για τον εγωισμό δεν είναι χωρίς επιστροφή. Δηλαδή, προφανώς ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Σίγουρα η βίντεο επιχειρηματικότητα έχει ένα ρίσκο και έχει τη δυσκολία της. Θέλει επιμονή στην αρχή, σίγουρα. Εγώ τόσα χρόνια, επειδή προφανώς όσο επιχείρηση έχει περάσει από 40 κύματα, έχω ακούσει από πάρα πολλούς και φίλους και
έχω να κάνω μια επιχείρηση και είπα ας την κάνω vegan. Εγώ ήθελα απλά να κάνω μια vegan επιχείρηση για να αναδείξω ακριβώς το vegan το μάτι. Το vegan στοιχείο, οπότε δεν υπήρχε άλλη επιλογή για μένα. Νομίζω ότι η επιμονή κάποια στιγμή θα αντανηθεί. Ξέρω πολλές επιχειρήσεις που άνοιξαν και κλείσανε δυστυχώς, γιατί και αυτές κάτι θέλω να δώσω και κάτι θέλω και πω σε όλους τους ανθρώπους στο χώρο της μου. Αλλά θέλει πραγματικά επιμονή, θέλει αφοσίωση, θέλει θυσίες και αυτοπάρνηση σε πολλά βαθμό για να το επιτύχεις. Αλλά σίγουρα αν το πιστεύεις και επιμείνεις αυτό, η αντιμονή θα έρθει κάποια κάποια στιγμή. Ναι, θα ήταν ένα από τα βασικά μας στοιχεία αυτό. Πάντα πρώτα έψαχνα την ελληνική αγορά. Για οτιδήποτε θέλαμε να κάνουμε, έψαχνα να βρω αν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Προτιμούσα αυτό. Ήθελα δηλαδή μια ελληνική εταιρεία η οποία να έχει βιολογικά vegan προϊόντα και λοιπά και για κρέμα συστηματικά και οτιδήποτε άλλο ήταν. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το τη βρήκα όμως. Έφτιαξα ένα στρώμα, ξεκίνησα από το τυπικό κομμάτι που είναι η εταιρεία. Και όταν δεν είχε, το φτιάξαμε. Η ελληνική εταιρεία που αναφέρεται την συνέντευξη δεν ήταν. Η ελληνική εταιρεία που δεν εξερεύνησε. Είναι η Λάμποκ. 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 Είναι και οι συσκευασίες της Κουβέρνη και τα τελικά της, ό,τι έχει μέσα είναι βιολογικό. Yeah.
Και εδώ στη Λευκιά, η οποία η Λευκιά πήγαινε όλη την έρευνα, αφήσα να τα μικρό γραμματάκια, ας πούμε, έτσι κάποιο τέτοιο, που είναι όλα τα. Και του λέω εσύ, πατήσαμε. Είναι κάτι που είπε, και δεν ήταν και μεγάλη στο σπίτι, ήταν μεγάλη στο σπίτι, δεν ήταν και δεν έρευνα, και έφυγε την Ελίνα. Μου λέει, Σαρίς, ο δικός τάδε, βιοδιασκόμενο, να το πήρας. Πω, πω, και δεν το ήξερα. Εγώ στην αρχή δηλαδή ψιλοτσατιζόμουν κιόλας. Λέω δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ψάχνουν τα πάντα. Εντάξει, το κομμάτι, αλλά.
μια γελάδα στο δωδεκάτο ψευδεστικά. Ήταν σαν μωρά που ανακάλυψαν τον κόσμο. Δηλαδή κοροπηδούσαν. Πόσο καιρό ήταν δεμένα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μια ζωή. Μα είναι δυνατόν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το παίρνουμε μωρέ, έρχεται και δεν κάνουμε κάτι. Όχι το τυπικό. Ποιο. Το 100 μας την οίκο μέσα, δεν υπάρχει άλλο. Εξαρτάται την περίπτωση. Νομίζω το 112 είναι πάλι. Ήταν πρόβατα, ήταν πιο κίνκ, ήταν πηγαίναν
Λοιπόν, είμαστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους. Κατά τις πολλές ευχαριστίες που έχουμε αύριο, Λιβία, Σταύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω φεύγοντας να μαζέψουμε τα σκουπίδια και να τα πετάξουμε, να μην μείνει παρακάτω τίποτα. Ούτε χαρτούλι, ούτε χαρτούλι δεν θα χώρα. Ούτε χαρτάκι, ούτε ποτήρι, όλα όλα πεταχτούν στα καλάθια. Και υπάρχουν φαγητά που περίσσεψαν, τα οποία καλά να τα πάρετε. Φεύγοντας ειδικά όσοι έχετε κόσμο σπίτι. Εντάξει, είναι φρασκότατο και πολύ νόμιμο.